Οι εξαρτητικές προσωπικότητες αποτελούν έναν ψυχολογικό τύπο με ιδιαίτερες προκλήσεις, όχι μόνο για εκείνους με τους οποίους σχετίζονται, αλλά κυρίως για τον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ψυχοδυναμικός ψυχολόγος και διευθυντής στην εταιρεία Ψυχική Φροντίδα, απαντά σύντομα και περιεκτικά στο τι εστί εξαρτητική προσωπικότητα και πώς θα την αναγνωρίσουμε. Κύριε Παπαγεωργίου, τι εστί εξαρτητική προσωπικότητα, από πού πηγάζουν όλα αυτά που χαρακτηρίζουν κάποιον με εξαρτητική προσωπικότητα? Μία προσωπικότητα τη λέμε εξαρτητική όταν χαρακτηρίζεται από αιμονές, από έντονη ελεγκτική διάθεση και είναι πάρα πολύ φοβική. Έχει αυτό που λέμε φόβο απώλειας αντικειμένου. Φοβάται δηλαδή ότι θα χάσει κάποιον άνθρωπο ή κάποια σχέση με κάποιον άνθρωπο πάρα πολύ. Αυτό είναι η εξάρτησή της. Και για να την καλύψει, αναπτύσσει πάρα πολλές αιμονές και ελέγχους. Δυσάρεστους για τους άλλους. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λοιπόν κάποιου με εξαρτητική προσωπικότητα? Όλα κάπως παρεμφερεί, αλλά είναι πάρα πολλά που μοιάζουν μεταξύ τους. Φοβάται πάρα πολύ τη μοναξιά. Ή έστω υποκρίνεται ότι φοβάται τη μοναξιά γιατί θέλει συνεχώς κάποιους άλλους. Παρότι εάν τύχει να είναι μόνη της, τελικά τα καταφέρνει. Φοβάται να μείνει μόνη της και γι' αυτό αναπτύσσει αιτήματα προσκόλλησης. Δηλαδή προσκολάται κυριολεκτικά πάνω στους άλλους ανθρώπους πάρα πολύ συχνά προς δυσαρέσκειά τους. Χρειάζεται συμβουλές, ασφάλεια, ζητάει καθοδήγηση, όχι τόσο γιατί πραγματικά ουσιαστικά τα χρειάζεται με την λογική της, αλλά γιατί είναι ένας τρόπος ελέγχου να απαιτήσει αυτό που θέλει να πάρει. Προσοχή, ελέγχους και τον άλλον άνθρωπο, το αντικείμενό της δηλαδή, κολλημένο επάνω της. Οι άλλοι έχουν ανάγκη τις εξαρτητικές προσωπικότητες? Οι περισσότεροι όχι, και μάλιστα οι εξαρτητικοί είναι δυσάρεστοι για αυτούς. Υπάρχουν όμως κάποιες κατηγορίες ανθρώπων όπου την εξαρτητική πραγματικά την χρειάζονται. Γιατί με κάποιον τρόπο κουμπώνουν, ταιριάζουν, συνδυάζονται οι ψυχισμοί τους με κάποιους άλλους. Συνεπώς, τι είναι όλα αυτά που ταλαιπωρούν τους άλλους από μια εξαρτητική προσωπικότητα? Έχει πολλά θέματα εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστεύεται. Και επειδή δεν εμπιστεύεται, θέλει διαρκώς να τσεκάρει, να ελέγχει, να κριτικάρει, να διασταυρώνει. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Αλλά είναι και αυτό ακριβώς που χαλάει τη ζωή της, ακόμα και αν η ίδια η εξαρτητική δεν το αντιλαμβάνεται. Υπάρχει διέξοδος από την εξαρτητική προσωπικότητα? Τι είναι αυτό που χρειάζεται για να διορθωθεί κανείς? Υπάρχει διέξοδος. Είναι ωραία ερώτηση αυτή όπως την κάνετε. Η διέξοδος υπάρχει και μάλιστα είναι πολύ εύκολο να διαγνώσει κάποιος. Δεν χρειάζεται καν να είναι ειδικός για να καταλήξει ότι η προσωπικότητα του απέναντι ανθρώπου είναι εξαρτητική. Η διάγνωση είναι πάρα πολύ εύκολη. Αλλά το να το θεραπεύσεις, δηλαδή το να το αλλάξεις, είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει να κάνει με μια βασική πεποίθηση. Ένα πυρηνικό αίσθημα, όπως το λέμε, που έχει η εξαρτητική προσωπικότητα. Νομίζει ότι αυτός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να ζει. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να αντιληφθεί και κυρίως δεν μπορεί να εμπιστευτεί τους άλλους, ακόμα και τον ειδικό που το λέει, ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος για την ίδια να ζει. Άρα πρέπει να πιστεί, πρέπει να αποκτήσει ένα κίνητρο, συχνά με επίπονη ψυχοθεραπεία, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει με λίγες συνεδρίες, για παράδειγμα. Ότι θα καταφέρει να ζήσει καλύτερα και η ίδια και τα παιδιά της και οι άνθρωποι που την τριγυρίζουν. Άρα πρέπει να είναι ανοιχτοί αυτοί οι άνθρωποι στο να δεχτούν βοήθεια για να θεραπευτούν? Ναι, πρέπει να είναι και δυστυχώς αυτό τους συμβαίνει, και λέω δυστυχώς γιατί για να τους συμβεί πρέπει να περάσουν ένα έντονο κομβικό γεγονός ζωής, μια μεγάλη στεναχώρια, κάποια ασθένεια ίσως ενός δικού τους ανθρώπου, κάποια χρεοκοπία οικονομική, μια έντονη αλλαγή ζωής, μια απώλεια, έναν χωρισμό, έναν διαζύγιο, έναν πολύ έντονο τσακωμό με γονιούς ή με παιδιά. Mm-hmm. Χρειάζεται δυστυχώς κάτι τόσο πολύ έντονο για να μπορέσει να τρανταχτεί ο ψυχισμός, να καταλάβει ότι ίσως πολλά χρόνια, μια ζωή ενδεχομένως, κάνει λάθος αντιμετώπιση των όσων έχει γύρω του. Η εξαρτητική προσωπικότητα δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Γιατί νομίζει, όπως είπαμε και πιο πριν, ότι είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να ζήσει. Αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Αν κάποιος του δείξει και αν εμπιστευτεί να πάρει οδηγίες και βοήθεια, που σημαίνει ψυχοθεραπεία, δεν γίνεται αλλιώς, μπορεί να αλλάξει και να ζει καλύτερα. Και ο ίδιος, αλλά και κυρίως οι άνθρωποι που τον τριγυρίζουν και τον αγαπούν ακόμα.